Καλώς ορίσατε, καλώς σας μίξαμε όπως λέμε στα δικά μας μέρη. Να καλωσορίσουμε ιδιαίτερα την υπουργό μας, την κυρία Διαραμέως, η οποία μας τιμάει κάθε φορά σε όλες τις εκδηλώσεις. Την ευχαριστούμε γιατί ευχόμαστε καλή επιτυχία, όπως και η οικογενειακή. Ήταν ο Λουκάς και όλοι οι Λουκάδες να τους χαίρονται αυτοί που τους έχουν. Επίσης έχουμε τη Μιλένα την Αποστολάκη, η οποία είναι πρώην υπουργός, η οποία την ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Βέβαια, δεν μπορούμε να μην πούμε για τη Ρένα μας τη Βασιλάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Παγκριτίου. Τυχαίοι να είμαστε από πολλά χρόνια. Βέβαια, όχι ότι είμαστε, ναι. Όταν ήμουν εγώ 19 και εσύ ήσουν μικρούλα. Ναι. Ήταν από την Ρένα. Λοιπόν, επίσης έχουμε τον Βασίλη, τον Χατζηδάκη, τον πρόεδρο της Μεταμόρφωσης. Όπως είναι, ναι. Έχουμε τον πρόεδρο του Αμαρουσίου, τον Κωστή μας. Τσιφάκης, ο Κώστας, ο Σιβέρης, ο Γιάννης. Έχουμε τον Παπτακούνη, έχουμε τον Μανώλη. Εδώ ο Μανώλη, ο Σίβης, ο Δαγλάς, πρόεδρος του Γέρακα. Η Μελεσανάκη, η οποία είναι τον νυν πρόεδρος του Γέρακα. Έτσι, να ευχαριστούμε. Όπως το χορευτικό μας εδώ, έχουμε επίσης να μην ξεχάσω και κάποιον. Βέβαια, μια ιδιαίτερη μία θέλω να κάνω στο φίλο μου, τον Μανώλη τον Καραϊνάκη, που πρέπει να πούμε, είναι διευθύνων σύμβουλος του ΑΛΦΑ, μας θυμάει εδώ και χρόνια, και να πω κάτι το οποίο είναι μεταξύ μας. Η ιδέα στο να φέρουμε τον Γιώργο, ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος, πολύ καλός, ακόμα δημιουργός, ο οποίος θα πούμε αργότερα, ήταν η ιδέα μεταξύ του Μανώλη και μένα, πώς θα καταφέρουν να φέρουν τον Γιώργο, ο οποίος είναι, τον καταλαβαίνω, είναι στην Κρήτη, απολαμβάνει τις ομορφιές και τα χαρίσματα που έχει, αλλά δεν πάμε να τον θέλουμε κι εμείς, γιατί έχουν πολλές ωραίες παιδικές αναμνήσεις και μετέπειτα. Έτσι. Επίσης, ξεχνάω κάποιον... Α! Εδώ έχουμε τον εκλεκτό, τον Παναγιώτη τον Μιλωνά. Να σας πω ότι από τα 17 που το πρωτογνώρισα, σε μια εγγραφή που κάναμε τότε στην ΕΡΤ, έτσι, από τότε κρατάμε μια φιλική σχέση, θέλω να θυμίσω ότι παλιότερα περιμέναμε με αγωνία πότε θα έρθει η ώρα του Παναγιώτη για να μας πει τα της παράδοσης. Να τον ακούσουμε να τραγουδάει, να μας δείξει τους χορούς και φυσικά έχει προσφέρει τόσα πολλά μια κινητή εγκυκλοπαίδεια. Τον ευχαριστούμε που μας θυμάει, όπως και πολλούς άλλους. Δεν ξέρω τώρα, ζητώ συγγνώμη αν ξέχασα κάποιον. Ναι. Υπουργέ μου, θέλω να μας πεις δύο λόγια για να συνεχίσουν. Ναι, δύο λόγια. Να μας πει γιατί Υπουργείο Εργασίας. Όχι, δεν θα σας πω για Υπουργείο Εργασίας. Είναι Κυριακή μεσημέρι και είμαστε εδώ να περάμε καλά. Είμαι εδώ για να πω καταρχάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο που με τιμά πάντοτε και πραγματικά δεν σας κρύβω ότι νιώθω πάρα πολύ οικία εδώ. Νιώθω πάρα πολλά οικία τόσα χρόνια σε κάθε αφορμή από πίτες, χορούς, από κρυάτικους και ούτω καθεξής. Θέλω να σας συγχαρώ όλους πάρα πολύ, να συγχαρώ τον πρόεδρο, τον καλό μας φίλο όλων, τον Κώστα τον Καπετανάκη και να τον συγχαρούμε για τη μεγάλη δραστηριότητά του. Κώστα, είμαστε περήφανοι για σένα. Και να σας πω ότι παρακολουθώ στενά το έργο του Συλλόγου και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μεταλαμπαδεύουμε από γενιά σε γενιά τα ήθη και έθιμά μας, τις παραδόσεις μας. Θέλω λοιπόν να σας συγχαρώ όλους, τον καθένα και την κάθε μία χωριστά για αυτό το πολύ σημαντικό έργο που να περνάμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας αυτές τις πολύ σημαντικές παραδόσεις. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να έχετε υγεία και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να κάνουμε τη ζωή σας συνέχεια καλύτερη. Να είστε καλά. Ο Δήμαρχος μας στέλνει τους χαιρετισμούς του, γιόρτασε μάλιστα και χθες και του είχε η σύζυγος μια έκπληξη να τον πάει σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, οπότε δεν μπορεί να βρισκόταν εδώ πέρα. Μας στέλνει τους χαιρετισμούς. Να τον έχετε τόσο καλά και του χρόνου. Αγαπητά στελέχη του Συλλόγου, φίλοι εκπρόσωποι Συλλόγων, καλώς ήρθατε στην κριτική μας φιλόξενη παρέα. Έχουμε καιρό να σμίξουμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ο Σύλλογος και το ΔΣ σήμερα είναι πάντα ενεργός και εκπροσωπεί τους Κρήτες Παπάγου Κολαγού
όπου και όπου χρειάζεται να έχουμε παρουσία σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. Η καθιερωμένη θερμοπορεινή μας εκδήλωση για τη γιορτή της Ραγκής φέτος δεν έγινε δυνατόν να φιλοξενηθεί από το Κηποδέα του Παπάγου σε κατάλληλη ημερομηνία που να συμπίπτει με τη διαθεσιμότητα των καλλιτεχνών όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Σήμερα όμως σε αυτό το πολύ ωραίο κέντρο έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να διασκεδάσουμε με την παρουσία και τη μουσική του μεγάλου μας εκπληκτικού παραδοσιακού καλλιτέχνη του Γιώργου Παπαλάκη. Και φυσικά βέβαια και το συγκρότημά του. Έτσι είναι. Ακριβώς στο τέλος της όμορφης στιγμής τότε στο Κρήτη, ναι, στα ωραία μας τα χρόνια τα δυναμικά. Η συμμετοχή του Γιώργου Παπαδάκη σε εκδήλωσή μας ήταν κάτι που θέλαμε και προσπαθούσαμε από καιρό. Σήμερα τα καταφέραμε και τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Κάποιος είπε για τον Γιώργο Παπαδάκη ότι είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Όσο κι αν κι δεν σε καλά, μόνο σε ταξιδεύει. Καλό ταξίδι λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε κοντά στις γιορτές. Καλή διασκέδαση. Αν θέλετε, κυρία Μιλένα, να μιλήσει. Ναι, συγγνώμη, θα μας πει τον επιλογό. Συγγνώμη, ναι. Δεν πειράζει, ξεκινάει. Δεν συνεχίζει. Πρόεδρε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ έχω ένα μεγαλύτερο προνόμιο από την Υπουργό πριν. Είμαι και από την Κρήτη. Οπότε καταλαβαίνετε τι χαρά έχω. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ γιατί είμαι δίπλα σε έναν άξιο πρόεδρο, αλλά είμαι και ανάμεσα σε όλους τους υπόλοιπους βόρειο τομέα, τους συγκοπίτες μας. Είμαστε στο βόρειο τομέα πολύ τυχεροί, τα κριτικά σωματεία να είναι πολύ ενεργά, με πολύ δυνατές διοικήσεις και να τα μόνουμε πολλές φορές μέσα στη διάρκεια του χρόνου και πάντα σε χαρές. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργη που είναι μαζί μας, να είστε καλά, να περάσετε όλοι καλά και θα τα μόσουμε πολύ σύντομα. Να είσαι καλά, πρόεδρε. Λοιπόν, και από μένα καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανταπώνομαι. Δεν μπορούσα να πω όχι στο κάλεσμα του Λόγου Ξυδωρίδης που είναι ο αγαπητός φίλος μου ο Κώστας Καπεντεράκης πρόεδρος και ακόμα και το φίλο του Μανώλη του Δραγινάκη. Εγώ δεν ήμουν τριαντάρες, μου ήμουν τα χρόνια μας, αυτοί ήταν δεγικανίδες. Έχουμε κρατήσει πάρα πολλές βραδιές εξέχαστες, τους αγαπώ κι εγώ. Λοιπόν, παρόλο που λίγο ξενύχτητες είμαστε με την παρέα μου εδώ, δεν μπορούσαμε να πούμε όχι ο Κώστα, καλώς σας μίξαμε, πάντα με το καλό να τα μόνο με. Ευχαριστώ τον ετωθιό από μας ανταμώνει για την ανθρώπιστη ζωή που πάντα ζούνε μόνοι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό χειμώνα να ευχηθώ. Συγγνώμη, αν μπορεί ο Μανώλης ο φίλος, γιατί ήταν η μαζί ιδέα, έτσι. Ναι, γεια σας. Και επίσης και ο Παναγιώτης να μας πει ένα χαιρετισμό. Μανώλη, αν θες μια στιγμή. Ε, παρακαλά. Εντάξει, μετά. Πού με πας ρε Κώστα, δεν το έχεις ακούσει ότι η γριά κι αν στολίζεται, στον ανήφορο γνωρίζεται. Πού με πας, να πέσω με ξεφτεγιστό. Όχι ποτέ, ποτέ. Γιώργο, χάρηκα πάρα πολύ. Χάρησε την γενική σου πρόσκληση, άλλη μια φορά και γεύομαι την κριτική φιλοξενία. Κώστα μου,
Λοιπόν, παιδιά, πυκνώνει και αντιθέστα τον εγώμιο των Κρητών. Έχω ζήσει, σας έχω μεγαλώσει με την καλύτερη έννοια και χρήση του όρου. Την Κρήτη από τα βάθη της ιστορίας είσαμε σήμερα, είναι και παραμένει το σύμβολο της ελληνικής δυνάμεως και του ελληνικού πολιτισμού. Αυτή διάλεξε η μυθολογία για να αναθρέψει και με την αντριοσύνη των παλικαριών της να διαφυλάξει τον εξουσιαστή των θεών στην πρώτη του ηλικία. Και εδώ τον φέρνει κάθε τόσο ο Όμηρος. «Ζεθ πάτερ ήδηθεν με δέον» προσεύχονται οι αρχαιοί στην Ιλιάδα. «Δία πατέρα που πάνω από την ήδη κυβερνά». Γιατί ήδη είναι το αποκλειστικά δικό του βουνό, δεν το μοιράζεται με τους άλλους θεούς όπως τον Όλυμπο. Επίσης, εθνισμένη κριτική φιλοξενία, τη γεγόμαστε αυτή τη φορά, πάλι και πολλάκι. Μας συγκινείται γενικά οι Κρήτες και σας θαυμάζουμε, είναι η τελευταία μου λέξη. Γιατί? Νίκη, ξέρουν να συνδυάζουν αρμονικά το φιλοπρόοδο πνεύμα με την πίστη στις ρίζες του τόπου μας. Σας ευχαριστούμε Κώστα και εσείς να ζείτε βρε Κρήτες. Είχα πάει φέτος. Χιούμορ, Νίκη, χιούμορ. Ξέρεις, το χιούμορ είναι δίζεις στον πυρήνα της ζωής. Είναι και εκείνο μια αρετή. Δεν λέω ότι την έχω, αλλά προσπαθώ να την έχω. Είχα πάει να ψάλω στον Άγιο Μινά, το Πάσχα. Να το πω Κώστα. Καλεσμένος τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, έμενα κοντά του. Έψαλα τη Μεγάλη Πέμπτη να τροπάρω, ενθουσιάστηκε και βάντσε το λόγο του. Ο Άγιος Μινάς μας έφερε τον Παναζούρ το Μιλωνά φέτος, χάρη μας έκανε, χάρη του ήταν αυτή, αλλά δεν τον αγαπώ. Τα έχουμε και εγώ το ψαλτήρι, λέω και εγώ δεν σ' αγαπώ. Έγελας ο κόσμος, δεν τον αγαπώ ζιάντα. Όταν έπαιζε η εκπομπή του και ήταν μία η ώρα, η μάνα μου τον είχε εραστεί εμανός, με είχε ερωτευτεί με μανία. Ξέρεις, είχε μια μεγάλη επιτυχία, νίκες, από τότε και πάνω αγαπάνε όλες οι γιαγιάδες. Και μου έλεγα, μάνα, εγώ πεινώ. Πεινάς, μου λέει, αλλά πού να βάλω τραπέζι, αν μας βλέπει το παιδί από εκεί, τι θα κάνω εμένα. Εντάξει, και το άλλο που μου έμεινε από εκεί, μου λέει, εμείς είδε ότι μετά από το Πάσχα, σε κάποιους παπάδες που πηγαίναμε, τρώγαμε, ρε, φούγα, τρώγαμε. Και εγώ, σαν καφέλων και τον κόσμο νικών, έτρωγα. Και μου λέει, Παναγιώτη, σε βλέπω παιδάκι μου τρως. Τρώω, σκοτή μου. Εμείς για σένα τα έχουμε όλα τούτα, αλλά προς πολύ μου ρε Παναζιώτη και δεν θέλω να λένε ευζήτηνε ο Μιλωνάς. Ευζήτηνε ο Μιλωνάς. Ευζήτηνε στην παραλία ο Μιλωνάς και έχει στο μάτι φορτηγατζή και πόδια μπαλαρίνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σου Κώστα, καπετανάκι. Ο Κωνσταντίνος Νίκη με την ενάρετη κοινωνικότητα. Να του τη δώσουμε να την ευχαριστούμε. Τίτλος του. Ενάρετη κοινωνικότητα. Γεια σου, αγαπημένη Κώστα. Γιώργο, παιδιά. Καλή δημή, γεια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και τον αγαπητό τον Νίκο τον Αγγελάκη, τον πρόεδρο Βάρης Βουλιαγμένης. Να είσαι καλά, καλώς όρθιος. Καλησπέρα σε όλες, σε όλους. Μια κουβέντα μόνο γιατί σήμερα εδώ είναι για Κρήτη. Εγώ δηλώνω δημόσια και δυνατά ότι είμαι παπαδακικός. Δεν ξέρω, αλλά ακούω μόνο τον πόδι. Τον αγαπώ από τότε που ξεκίνησε, τον θυμάμαι από τα πρώτα βήματα. Και θέλω να πω μόνο μια κουβέντα για να μην τρώω χρόνο. Φαντάζομαι το θυμόσαστε όλοι τα τρία προηγούμενα χρόνια του πολύ επιτυχημένου σύριαλ που είχαμε στον Άλφα, τον Σασμό. Αυτόν τον άνθρωπο και εγώ και ο Κωστής τον παρακαλέσαμε δεκάδες φορές να πει να τραγουδήσει για να δείτε τι σημαίνει σε ενότητα του μεγάλου καλλιτέχνη. Και πάντα έλεγε, Μανώλη όχι, βάλε νέα παιδιά. Βάλε νέα παιδιά να τραγουδήσει. Αυτός είναι ο Γιώργος Νοβεράτσι, αυτόν τον αγαπάμε πολύ. Εκτός από μεγάλους καλλιτέχνες, είναι και ένας σεμνός καταπληκτικός άνθρωπος. Συγγνώμη, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά τη φοβούμαι την τηλεόραση. Την εύκολη τηλεόραση. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ξέχασα προηγούμενο. Τα ταξίδια με τον νου. Yeah.
ευχαριστώ. Να έρθει το χορευτικό, καταρχήν να συγχαρούμε τα παιδιά εδώ από τον Γιώργο, τον Γλάση, τη Μαρία και όλα που ξεχώρισαν με τις χορευτικές ικανότητες που είχαν και να δούμε και τα δικά μας παιδιά να μας κάνουν ένα χορό. Το χειροκρότημα στα παιδιά μας που χορεύουν. Thank you.
Του Παπάγου στο σινεμά Άρτεμις, στο πρώτο όροφο. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε τους χοροδιδασκάλους μας, τον Δημήτρη τον Κατσουλάκη και τη Βίκη τη Δημακοπούλου. Έτσι. Να συνεχίσουν όλοι με περισσότερη συμμετοχή. Έχουμε εδώ και τη μεταμόρφωση στα παιδιά και φυσικά και άλλους χορευτές. Η πίστα είναι για όλο τον κόσμο. Thank you.
Thank you.
Yeah.